Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε. Τι ενώσε ο κύριο τα έλεγε σα διαβεβαιώνω απόλυτα ότι έρχεται η ώρα και ήδη είναι όταν οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του γιου του Θεού και εκείνο που ακούσα τα ζήσουν. Επειδή όπω ο πατέρα έχει μέσα στον εαυτό του ζωή έτσι έντωσε και στο γιο να έχει μέσα στον εαυτό του ζωή. Τι ενώσε ο κύριο εδώ. Αυτό που ενώσει ο κύριο εδώ είναι ότι στο κήρυγμα του που κηρύττει ο Άγιος Πνεύμα, που είναι το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του, τη φωνή του, είναι η φωνή του Θεού που κάθε άνθρωπο που είναι νεκρό μέσα του όταν ακούσει και πιστεύει τα αναστητή. Δηλαδή, εκείνο που ήταν νεκρή προς το Θεό, δεν η πίσει στο Θεό, τα ξαναζήσουν. Δηλαδή, τα αναστητούν. Δεν έλεγε την Ανάσταση για κάποιο που είναι νεκρό το σώμα, αλλά μιλούσε για την Ανάσταση στον άνθρωπο που είναι νεκρό στο πνεύμα του. Σήμερα πρέπει να γνωρίζουμε πολλοί άνθρωποι μέσα στον κόσμο είναι νεκροί μέσα του. Δηλαδή στο πνεύμα του το άλλο σώμα που είναι μέσα του είναι νεκροί. Επειδή το σώμα που είναι μέσα μας ζωντανεύεται μόνο όταν έχουμε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα επειδή ο Θεός είναι που δίνει ζωή, ανασταίνει το σώμα που είναι μέσα μας, το πνεύμα. Άρα το πνεύμα του κάθε άνθρωπου που ακούει τη φωνή του Ιού του Θεού, δηλαδή ακούει τη φωνή του Άγιο Πνεύμα, τα αναστητή πρέπει να αναγνωρίζεται. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, επειδή εδώ ο κύριο προφήτευσε ότι ήδη είναι η ώρα. Δηλαδή από τότε που είτε ο κύριο, ο Θεό έγινε άνθρωπο, προσωπικά περπάτησε στη γη τότε η φωνή του Θεού ακούστηκε με το κήρυγμα του Ευαγγέλιου παντού που κήρυτε και μετά τη Ανάσταση αναλήφθηκε ο Θεό, οι Απόστολοι συνέκυζα. Τη φωνή του Θεού συνέκυζα να ακούγεται διάμεσα του Αποστόλου, δηλαδή μέσα στου Αποστόλου η φωνή του Θεού συνέκυζε να ακούγεται επειδή ο Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιούσε του Αποστόλου και συνεχίζει επίση μέχρι σήμερα κάθε ένα που έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός μπορεί να τον εκλέγει, μπορεί να είναι Ευαγγελιστή ή δάσκαλο, τότε μπορεί επίσης ο Θεός να το χρησιμοποιεί η φωνή του να ακουστεί μέσα στον άνθρωπο εκείνο, ώστε εκείνο που ακούνε το κήρυγμα του Ευαγγέλιο, όποιο θα ακούσει τη φωνή του Θεού και πιστέψου, τότε τα ζωντανεύει, τα ζήσου, αυτό είναι που ενώσει ο Κύριος, τα ζήσου, Γι' αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο επίσης ο Κύριο έλεγε προσωπικά σε ένα ιερέα που ήταν στο Ισραήλ που ήταν το δίσυ νύκτα, νικοδήμο, λεγόντα αυτόν τον άνθρωπο ήταν ένα μεγάλο αρχιερέα ανάμεσα στο ιερεί εκεί στο Ισραήλ και ο Κύριο τον έλεγε ότι αν δεν γεννηθεί από πάνω δεν μπορεί να δει στη βασιλεία του ουρανού. Δηλαδή πρέπει να αναγεννηθεί που μέσα του από πάνω επειδή όποιο κάθε ένα από εμά που αναγεννιόνται μέσα στο τη ζωή που είναι μέσα του, δηλαδή το πνεύμα που ήταν νεκρό. Άκουσε τη φωνή του Άγιο Πνεύμα, άκουσε τη φωνή του Ιού του Θεού, επειδή σήμερα η φωνή του Ιού του Θεού είναι ο Άγιο Πνεύμα. Αλλά όποιο ακούει τη φωνή του Άγιο Πνεύμα, όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, τα αναστητή, τα αναγεννητή που πάνω. Δηλαδή ήταν νεκρό, τότε ξανααναστήτηκε και ανέζησε και αναγεννήθηκε. Επειδή πώ μπορεί κάθε ένα να αναγεννητή που μέσα μπορεί να αναγεννητή με το λόγο που έρχεται από το Θεό, που έβγαινε από τη φωνή του Θεό και με το πνεύμα που είναι δοσμένο από το Θεό. Δηλαδή πνεύμα από το Θεό. Γενιά, γεννάει τον άνθρωπο που πιστεύει στο λόγο που μίλησε ο Θεό μέσα στο Ευαγγελιστή, μέσα στο δάσκαλο, τότε, όπως ήταν επίση στην Απόστολου τότε, αυτό τον άνθρωπο τα Δηλαδή μέσα του τα όχι έξω, μέσα του που ήταν νεκρό τα Και τότε αυτό τον άνθρωπο τα είναι ζωντανή προσά ο Θεό. Αν και εδώ συγκεί, τα φαίνεται φαινομενικά, έχει σώμα όπως όλοι μας, αλλά το σώμα που είναι μέσα του, που ήταν νεκρό, δηλαδή το πνεύμα του, θα είναι ζωντανή προς σας ο Θεό, σε απουράνια, δηλαδή στον ουρανό, θα είναι ζωντανό το σώμα του πνευματικά προς σας ο Θεό. Να σας διαβάζω όπως είναι γραμμένο για το σώμα που είναι μέσα μας όταν σε κάθε ένα που πιστεύει στο Ευάγγελιο πώς ο Θεός θα ανασθένει προς αυτού, δηλαδή στον ουρανό, εκεί θα είναι αναστημένο αυτόν τον άνθρωπο. Είναι στο επιστολή προς Εφεσίω, στη Κενιγιατική, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Ο Θεός, όμως, επειδή είναι πλούσιος ο έλεος, εξαιτία την πόλη του αγάπη, με την οποία μας αγάπησε και ενώ είμαστε νεκροί εξαιτία του αμαρτήματο, μαζόπισε, Μαζί με το Χριστό κατακάρισε σωσμένη. Και μαζί του μας ανέστησε και μαζί του μας κάτισε σαν πουράνια διάμεσα το Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που σας διαβάζα. Μαζί του μας ανέστησε και μαζί του μας κάτισε σαν πουράνια διάμεσα το Ιησού Χριστό. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι που μίλησε με την έπνευση που έλαβε πώς μπορεί κάθε ένα που αναγεννηθεί, αναστηθεί μέσα του επειδή άκουσε τη φωνή του γιου του Θεού, άκουσε τη φωνή του Αγίου Πνεύμα και πίστεψε, τότε είναι ήδη κατισμένο σαν ουράνια. Δηλαδή αν εσύ ακούεις τη φωνή του Αγίου Πνεύμα στο κήρυγμα, που τα ακούσεις και πιστεύει πιστή μέσα σου και πιστεύει πρέπει να γνωρίζετε ότι τα γενιτίθεν τα ναστίτι, η ζωή που ήταν εκρόμεσα, το σώμα που ήταν εκρόμεσα στο πνεύμα σου, τα ναστίτι. Τα είνα ζωντανό και τα είνα σαν ουρανό κατισμένο ζωντανό. Επειδή ακούσες τη φωνή του Υιού του Θεού, δηλαδή ακούσε τη φωνή του Θεού, τότε αναστίτικε επειδή ο Θεός και ζωή, όπως είπε, ο έλεγε έλεγε σε να του Λάζαρο που επέσανε και το ανέστησε επειδή ο Λάζαρο πέσανε το σώμα και ο Ιησού ο Κύριο το ανέστησε και το σώμα επίσης. Αλλά αυτό που μιλάνε εδώ είναι το νεκρό που είναι μέσα στον άνθρωπο, το σώμα που είναι μέσα μας, δηλαδή το πνεύμα μας, επειδή μπορεί Πολύ, κάθε άνθρωπο μπορεί ένα άνθρωπο να είναι νεκρό μέσα του αλλά να είναι ζωντανή εξωτερικά. Επειδή αν δεν έχει πίστη, αν δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, θα είναι νεκρό μέσα του. Έξω τα φαίνεται ζωντανό, αλλά μέσα του είναι ήδη νεκρό. Δηλαδή δεν αναγνωρίζεται από το Θεό, δηλαδή δεν είχε σχέση με το Θεό, γι' αυτό είναι νεκρό. Μετά το τάνατο τέλειωσε τα καταδικαστή αιώνια. Αλλά όποιο πιστεύει στη φωνή του Άγιο Πνεύμα, που είναι φωνή του Ιού του Θεού, τα αναστητή. Τα είναι ζωντανό μέσα του επειδή σαν, στον ουρανό τα είναι κατησμένο στο σώμα του που είναι πνεύμα που είναι μέσα, μέσα μας, μέσα σε σένα. Τα είναι ζωντανό προς το δικαιωμένο. Και μετά το τάνατο που πεθαίνει το σώμα σου που είναι εδώ, το σώμα μας που είναι εδώ, τότε δεν τα πεθάνεις, δεν τα πεθάνουμε, απλώς τα είναι σαν ξεκορίζαμε από το σώμα που είχαμε εδώ, τότε το σώμα μα που ήταν έντοξο εκεί ήδη στον ουρανό, εκεί τα ζούμε η αιώνια ζωή δικαιωμένη. Αλλά όλοι οι άνθρωποι που δεν ήταν ζωντανοί μέσα του μετά το τάνατο, είναι οι άνθρωποι που τα καταδικαστεί η ονια τα ερήφια δηλαδή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι που ήταν ήδη αναστημένο μέσα του, επειδή πίστευσαν το Ευαγγέλιο, επειδή άκουσα τη φωνή του Υιό του, άκουσα τη φωνή του Άγιο Πνεύμα, Ξέρετε η φωνή του Αγίου Πνεύμα πως έρχεται στη καρδιά του άνθρωπου όταν ακούει το Ευαγγέλιο και του, του, δηλαδή είναι σαν μια φωτιά που έρχεται μέσα στη καρδιά για να φανερώνει την καρδιά του άνθρωπου. Αλλά η επιλογή για να, να πιστεί είναι του άνθρωπου. Αλλά ο Άγιος Πνεύμα που είναι η φωνή του Υιό του Θεού είναι μια φωνή που έρχεται στη καρδιά του άνθρωπου που ακούει το Ευαγγέλιο Έτσιμη να ανασταίνει... τον άνθρωπο. Έτσιμη να δίνει ζωή στον άνθρωπο ξανά. ώστε ο άνθρωπο να γίνει ξανά ζωντανό μέσα του. Αλλά περιμένει η απόφαση του άνθρωπου επειδή έχουμε ελεύθερη βούληση. Όταν ο άνθρωπο πιστεύει με την ελεύθερη βούληση του, τότε η φωνή του Ιού του Θεού... επειδή είναι η φωνή του τεό, που είναι η ανάσταση και ζωή, τότε δίνει ζωή. ανασταίνει ο άνθρωπο μέσα του, ζωντανεύει ο άνθρωπο μέσα του και αμέσως προσά ο Θεός ο τρόνο εκεί το σώμα του θα είναι ζωντανό εκεί. Αν και τα έχει το σώμα εδώ, εξωτερικά το σώμα ότι είναι ζωντανό, αλλά το σώμα που είναι μέσα το που ήταν νεκρό, αναστήθηκε, θα είναι στον ουρανό προσά ο Θεός. Αυτή είναι μυστήριο για μας, επειδή δεν το βλέπουμε, απλώ εδώ, αυτό που ενώσε ο Κύριο, αυτό ήταν, σήμαινε αυτό, δηλαδή, Κάθε που τα ακούσει τη φωνή του γιου του Θεού, τα αναστηθεί Όχι εκείνοι που ανασ... πέσανε ήδη είναι στο τάφο, αλλά εκείνοι που πέσανε μέσα του, αλλά περπατού μόνο με σώμα που είναι εξωτερικά σαν ζωντανή, αλλά μέσα του είναι νεκρή. Αυτό είναι που ενώσε ο Κύριος Ιησού. Πρέπει να γνωρίζουμε, έχουμε άλλο σώμα μέσα μας. Αυτό που φαίνεται εξωτερικό είναι από το κόμμα. Αλλά αυτό που είναι μέσα μα είναι από το Θεό. Δηλαδή είναι, είναι αυτό που λάβαμε από το Θεό. Δηλαδή ο Θεό έβαλε πνοή μέσα μα. Αυτό το πνο, η, πνοή είναι άλλο ζωή, άλλο σώμα μέσα μα που αποκαλείται πνεύμα. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπο πεθαίνει, τότε πνοή του Θεού που είναι πνεύμα ξεκορίζεται από τον άνθρωπο. Και που τα πάει ο άνθρωπο εξατάται αν ήταν ζωντανό μέσα του, αν ήταν νεκρό μέσα του εξαιτία τη απιστία, επειδή δεν είχε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, τα είναι ερήφια. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τα κηρύτεται, όλοι εκείνοι που τα ακούσουν, που ήταν νεκροί, όταν πιστεύσει, τα ζήσει, τα αναστητεί, τα έχει ζωή, τα γίνει ζωντανό ξανά μέσα του, επειδή ο Θεός δίνει σκάρι, σε όποιο ακούησε. Τότε η χάρη είναι ανάσταση στη ζωή που είναι μέσα του. Η χάρη είναι να ζήσει τη ζωή που ήταν νεκρό μέσα του. Μεγάλη χάρη είναι. Δηλαδή κάποιο που ήταν νεκρό μακριά από το Θεό να σαν για να αρχίζει η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και άλλη την πίστη. Δηλαδή, εκτό από κά, κάποιον αναγεννητή μέσα, τότε δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να δικαιωθεί. Με άλλα λόγια, η θρησκεία που δείχνει τους άνθρωπους μόνο παραδόσεις και κάποια πράγματα που πράττει μόνο κανόνες που πράττει μόνο εξωτερικά είναι μόνο ιδεολογία και είναι μόνο ψεύτικη φαινομενικά τη λειτουργία. Επειδή χωρίς κάποιος να είναι ζωντανό μέσα δεν μπορεί να δικαιωθεί. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Που για κάθε ένα είναι τόσο σημαντικό επειδή αυτή είναι κλειδί τη σωτήρια. Επειδή η θρησκεία βασίζεται μόνο σε αυτά που κάνω εξωτερικά, παράδοση. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού δεν βασίζεται στη παράδοση. Βασίζεται στη ζωή που είναι μέσα μα. Πρέπει να είναι κάθε ένα από εμά ζωντανό για να δικαιωθεί. Ζωντανό όχι εξωτερικό, ζωντανό μέσα. Εξωτερικό όλοι μας τώρα είμαστε ζωντανοί. Αλλά πολλοί από εμά, πολλοί ανάμεσα στους ανθρώπου να πω έτσι, είναι νεκροί μέσα του. Αλλά ζωντανοί εξωτερικά. Αλλά αυτό δεν είναι εγγύηση για σωτηρία. Σωτηρία είναι κάποιο να είναι ζωντανό μέσα του. Που σημαίνει ότι έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα του είναι εκεί πίστη στο επειδή η πίστη μα είναι στο πνεύμα μα που έχουμε πίστη στο Θεό. Το πνεύμα μα είναι που μπορούμε να έχουμε πίστη στο Θεό, όχι στα εξωτερικά μα, όπω η θρησκεία. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι η θρησκεία δεν είναι από το Θεό, επειδή η θρησκεία είναι η ιδεολογία που βασίζεται μόνο στα φαινόμενα εξωτερικά παράδοση. Και γι' αυτό είναι, η θρησκεία είναι μόνο ψεύτικη, γεμάτη φανατισμού κάθε θρησκεία έχει δικό του παραδόση και κάθε θρησκεία είναι μόνο με ιδεολογία και φανατισμό του, αλλά αν δεν πιστεύω στο Ευαγγέλιο, αν δεν αναστεύω μέσα του, αν δεν πιστεύω σε λόγια του Κυρίου για να έχουν ζωή μέσα του σαν Ανάσταση, δεν μπορούν να δικαιώθουν. Όλα είναι μάταια, φαινομενικά, μόνο επιφανειακά, αλλά επειδή δεν έχουν την αλήθεια, δεν μπορούν να καταλάβω αυτό. Αλλά μετά το τάνατο θα είναι ήδη αργά. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι που έχει όλη την αλήθεια. Έχουν πληροφορία πνευματική επίση εντολέ γενικά για το Θεό που κάθε ένα μπορεί εκεί να αρχίζει να διαβάζει και ο Άγιο Πνεύμα θα του δώσει κατανόηση. Όπως αυτά τα λόγια Επίση, ο κύριο, όπω έλεγε εδώ, ότι ήρθε η ώρα ήδη που είναι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού, του γιου του Θεού και θα ζήσουν. Αν κάποιο διαβάζει με τα λογικά του, θα νομίζει ότι εκείνο που είναι νεκροί στο κόμμα, που πέσαν εδώ στο κόσμο, ενώ δεν είναι αυτό που ενώσει ο κύριο. Ο κύριο ενώσει εκείνοι που είναι νεκροί μέσα του, στο πνεύμα του. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν κοινωνία με το Θεό, όπω οι άνθρωποι που, που δεν είναι πίστη πίστης ο δηλαδή αληθινή πίστη που, μιλά, που εννοώ, όχι η πίστη στη θρησκεία, επειδή η πίστη στη θρησκεία είναι επιφανειακά και φαινομενικά που δεν έχει να κάνει τίποτε με τη ζωή που είναι μέσα μας. Αλλά η αληθινή πίστη είναι με τη ζωή που είναι μέσα μας να είναι ζωντανή. Τότε αν είναι ζωντανή, τότε τα δικαιωτεί. Αλλά για να είναι ζωντανή, χρειάζεται να πιστεύει και να ακούσει το γιο, τη φωνή του Υιού του Θεού. Το Υιό του Θεού είναι φωνή του Άγιου Πνεύμα. Όταν κάποιο κηρύττει το Ευαγγέλιο και κάθε ένα που τα ακούσει μια φωνή που τα το αγγίζει δυνατά μέσα του, σαν να του μιλάει, αυτή είναι η φωνή του Υιού του Θεού, του Άγιου Πνεύμα. Αν κάποιο πιστεύει σε αυτό, τα ζήσει, τα αναστηθεί. και τα είναι ζωντανό, στον ουρανό το πνεύμα του. Αν και τα έχει ζωή εδώ μέσα, αλλά θα είναι ήδη ζωντανό δικαιωμένοι προς το Θεό και περιμένει μόνο την ημέρα που ή τα πεθάνει, το σώμα του να ταύεται... αλλά εκείνο δεν τα πεθάνει επειδή τα ήδη ζωντανό προς το Θεό. Τα δικαιωτού τα πάει μόνο προς το Θεό δικαιωμένο πλήρη. Εκείνο που ήταν νεκρό μέσα του, είναι εκείνο που αν πεθάνει εδώ, το σώμα του τα αυτή συγγύει, τότε εκείνο τα καταδικαστεί επίσης ερήφια αιώνια. Γι' αυτό αυτή την αλήθεια χρειάζεται κάθε να γνωρίζει. Αλλά όποιον δεν κηρυτεί, όταν δεν κηρυτεί αυτή την αλήθεια, τότε δεν υπάρχει αλήθεια. Τότε δεν είναι Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυτεί αναγέννηση που μέσα. Η Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύτεται με την αναγέννηση που μέσα. Επειδή μόνο έτσι μπορεί οι άνθρωποι να έχουν σωτηρία και χάρη του Θεού. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σα.